We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plot, right? Bucking, got a feeling that it's gonna be a long night. Road. Everything I touch turn cold. Need no introduction, cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και συγκεκριμένα στο τελευταίο μέρος της σειράς του Project Papi. Όπως είδατε και στο προηγούμενο μέρος, το μηχανάκι πήρε μπροστά, αλλά είχαν μείνει σαν εκκρεμότητες τα ηλεκτρολογικά φώτα, μπρος-πίσω κλπ. Τα οποία ολοκληρώθηκαν και αυτά και πλέον είναι 100% λειτουργικό και από μηχανικής και από ηλεκτρολογικής άποψης. Το μόνο που έχει μείνει πλέον είναι τα πλαστικά. Επίσης έχουμε και ολοκαινούργια σέλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η τρέχουσα μορφή του χωρίς τα πλαστικά και χωρίς την καινούργια εξάτμιση η οποία θα μπει στο τέλος. Μου φαίνεται πραγματικά σαν χτες η ημέρα που γύριζα το κλιπάκι που μόλις είδατε. Αλλά η πραγματική του ημερομηνία γραφής ήταν περίπου πριν 2,5 μήνες από το δικό μου σήμερα. Ο χρόνος περνάει πραγματικά πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, σε εκείνη τη φάση, όλα τα πλαστικά του κουστούμιου, που αν θυμάστε το αρχικό χρώμα του ήταν το μαύρο και εγώ δεν τα ήθελα μαύρα, είχαν περάσει από ολικό τρίψιμο και καθάρισμα από τον Ανδρέα. Ένα προς ένα χειρουργική επεξεργασία. Και για να φύγει το αρχικό του χρώμα, το μαύρο, αλλά και για να ομαλοποιηθούν όλες οι άκρες που ήταν αρκετά αιχμηρές, θα μπορούσα να πω, εξαιτίας του εργοστασιακού καλουπιού. Κατόπιν λοιπόν όλης αυτής της προετοιμασίας, περάσαμε το αστάρι και συνέχεια το χρώμα της βάσης, το οποίο ήταν το λευκό. Η διαδικασία του τρυψίματος διήρξε περίπου 4 μέρες και ακόμα μία εβδομάδα το πέρασμα του ασταριού μαζί με το χρώμα σε όλα τα πλαστικά. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω επιστρέψει στο κατάστημα Athens Custom Bicycles ή καλύτερα Athens Custom Designs και έχω φέρει και το μηχανάκι εδώ. Όπου αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να τοποθετήσουμε προσωρινά τα πλαστικά επάνω του, έτσι ώστε να δούμε πώς και πού θα κάτσουν τα σχέδια που επιλέξαμε να τοποθετήσουμε. Γιατί όχι, δεν θα είναι απλά ένα χρώμα όλο το κουστούμι. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη και να προσθέσουμε και μερικά σχέδια. Αλλά ας περάσουμε στην τοποθέτηση των πλαστικών. Day 4. Μερικές μέρες αργότερα λοιπόν τα πλαστικά έχουν μπει τελείως επάνω στο παπί. Είχαν μπει από εκείνη τη μέρα, αλλά επειδή είχε πάει αργά, εγώ επέστρεψα πάλι σήμερα, που έχουμε σημειώσει και μια πρόοδο την οποία θα σας δείξω σε λίγο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τελικό χρώμα του παπιού. Είναι απλώς ένα προσωρινό χρώμα το οποίο έπρεπε να μπει πριν το βασικό χρώμα επάνω στα πλαστικά, προκειμένου να εμφανιστεί στη συνέχεια το εφέ που ήθελα να έχει. Και αυτό γιατί δεν ήθελα απλώς να είναι ένα μόνο χρώμα, ήθελα κάτι λίγο διαφορετικό. Και βλέποντας τα σχέδια που έχει φτιάξει δίπλα ο Ανδρέας στα ποδήλατα, είδα ένα μοτίβο το οποίο πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το υιοθετήσω στο Project Papi. Και θα σας δείξω αμέσως ποιο είναι αυτό. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα σχέδια λοιπόν, τα οποία είναι πολλά και διάφορα, πάσης φύσεως, από απλά κλασικά γραφικά μέχρι σχέδια με γραμμές, κάτι λίγο πιο σύνθετο, υιοθετημένες τεχνικές, λίγο διαφορετικά μοτίβα, γραμμικά μοτίβα, ornaments που σημαίνει περικοκλάδες, όπως και σε αυτό εδώ το ποδήλατο, μέχρι μερικές λίγο πιο οργανωμένες συνθέσεις και σχέδια βασισμένα σε πραγματικά αντικείμενα ή μοτίβα που θυμίζουν ταινίες και σας αφήνω να μαντέψετε από ποια ταινία προέρχεται αυτό το μοτίβο. Εάν το βρείτε, πείτε το από κάτω. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, αυτό που μου έκατσε λίγο περισσότερο και μου άρεσε αρκετά και ήθελα σίγουρα να το εφαρμόσω σε κάποιο δικό μου αντικείμενο και νομίζω ότι τώρα με το παπί είναι η καλύτερη ευκαιρία να το κάνω, είναι τα doodles. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πραγματικά πολύ και όπως είπα, ήθελα να το εφαρμόσω τώρα στο παπί και για τον σκοπό αυτό έψαξα στο ίντερνετ και συνέχεια έδωσα τον Ανδρέα να σχεδιάσει τον υπολογιστή σε vector και να τα κόψει μετά σε βινίλιο προκειμένου να δημιουργήσουμε μάσκες οι οποίες ακολουθούν επάνω στα πλαστικά και από πάνω θα περάσει το χρώμα έτσι ώστε να μείνει το περίγραμμά τους από κάτω. Εδώ έχουμε λοιπόν μερικά από τα σχέδια κομμένα σε απλό χαρτί έτσι ώστε να δούμε χωροταξικά πώς θα κάτσουν επάνω στο μηχανάκι για να υπολογίσουμε αν θα χρειαστούμε κι άλλα και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω, Παύλα, επισημάνω, πως το συγκεκριμένο στάδιο ήταν και αυτό με την περισσότερη καθυστέρηση. Δηλαδή, η αναζήτηση και ανέβρεση όλων των doodles και των υπόλοιπων σχεδίων που επιθυμούσαν να μπουν πάνω στο μηχανάκι διήρξε περίπου 3 μήνες. Και ακόμα μία εβδομάδα ώστε όλα αυτά τα σχέδια να σχεδιαστούν στον υπολογιστή με το χέρι ως γραμμικά σχέδια, vector, και να κόψουμε τις μάσκες τους που στη συνέχεια, όπως θα δείτε, εφαρμόζονται πάνω στα πλαστικά. Συνεχίζουμε. Αυτό εδώ το αποτέλεσμα φαίνεται πραγματικά πολλά υποσχόμενο. Προφανώς δεν μπορείτε να καταλάβετε το τελικό αποτέλεσμα από αυτή την εικόνα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι το σενάριο. Διασκορπισμένα, ατάκτως ερημένα doodles σε όλο το μήκος του μηχανακιού. Και προφανώς χρειαζόμαστε περίπου άλλα τόσα για να γεμίσουν όλα τα κενά. Καθώς και μετά τα doodles και το χρώμα που θα πέσει από πάνω, σαν τελικό ως φόντο στο μηχανάκι, θα μπουν και άλλα σχέδια πιο διαφορετικά. Αλλά αυτά τα σχέδια δεν θα τα μαρτυρήσω από τώρα, θα κάνετε υπομονή να τα δείτε στο τελικό αποτέλεσμα. Για την ώρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να λυθούν και να βγουν όλα τα πλαστικά ξανά, να καθαριστούν, προκειμένου να μπουν στις τελικές τους θέσεις όλα τα doodles. Αλλά ας το κάνουμε αυτό με το γρήγορο τρόπο. Όχι πάρα πολύ ώρα αργότερα, το μηχανάκι είναι και πάλι στην πρώτερη κατάστασή του, με όλα τα πλαστικά επάνω στον πάγκο, τα οποία φυσικά πρέπει να τριφτούν εκ νέου για να φύγουν όλες οι βρωμιές και μαυριλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής, η οποία έγινε πέραν του να βάλουμε όσα doodles είχαμε για να δούμε πόσα ακόμα θα χρειαστούμε. Το κάναμε όλο αυτό για να δούμε και την εφαρμογή μεταξύ τους, το ένα με το άλλο, διότι πολλές φορές από το εργοστάσιο το καλούπι δεν είναι απόλυτο και δεν κουμπώνουν τελείως σωστά. Και όπως αποδείχθηκε, πράγματι κάποια σημεία πάνω στα πλαστικά ήθελαν τρίψιμο και λίγο φάγωμα, προκειμένου η εφαρμογή τους να είναι απόλυτη και να μην υπάρχουν κενά κλπ. Επόμενο βήμα λοιπόν, όπως είπα, είναι να τριφτούν όλα εκ νέου, να ακολουθούν στις τελικές τους θέσεις όλα τα doodles, η μάσκα τους, και στη συνέχεια να βαφτεί, να περαστεί το χρώμα από πάνω. Επομένως, χωρίς να χάνουμε όλο χρόνο, ας περάσουμε σε αυτό το στάδιο. 48 hours later. Και 2 μέρες αργότερα, όλα τα πλαστικά είναι πανέτοιμα, έχουν καθαριστεί, έχουν τριφτεί, όχι μόνα τους, από τον Ανδρέα, και είναι πανέτοιμα να υποδεχθούν τις μάσκες των σχεδίων που επέλεξα να τοποθετήσω επάνω τους. Και αυτή η διαδικασία πήρε λίγη ώρα, η αλήθεια είναι, αλλά ακόμα περισσότερο καιρό πήρε το να αποφασίσω τι ακριβώς θέλω να κάνω με αυτό το παπί. Θέλω να το βάψω ένα μόνο χρώμα, να βάλω σχέδια, αν ήταν ένα χρώμα, τι χρώμα θα ήταν αυτό. Αν ήταν σχέδια, τι σχέδια θα ήταν. Make a choice. What do you want? It's not that simple. What do you want? Like, you just decide. Και όλη αυτή η διαδικασία πραγματικά πήρε πάρα πολύ χρόνο. Πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι περίμενα. Αλλά νομίζω πως τώρα έχω κατασταλάξει στην τελική ιδέα, η οποία είναι αυτή εκεί. Το χρώμα φυσικά το δείτε στο τέλος. Αλλά ας ξεκινήσουμε εφαρμόζοντας τις μάσκες πρώτα στο ένα πλαϊνόφτερο. Και η πρώτη μάσκα μπήκε με επιτυχία. Σε περίπτωση που δεν αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, είναι η τεχνική του stencil, αλλά το αρνητικό της. Δηλαδή, ό,τι είναι μασκαρισμένο θα μείνει το λευκό χρώμα και όλο το γύρω γύρω θα είναι το άλλο χρώμα. Οπότε η πρώτη μάσκα μπήκε με επιτυχία, μένουν μόλις μερικές ακόμα. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται και αυτό θα πάρει αρκετή ώρα, ας το πάμε στο γρήγορο. Και ακόμα μία εβδομάδα αργότερα έχουμε περαστεί, όπως βλέπετε, οι μάσκες σε όλα τα πλαστικά, ενώ έχει περαστεί και το χρώμα, το τελικό χρώμα, και συνέχεια φυσικά αφαιρέθηκαν οι μάσκες για να φανερωθούν τα σχέδια ως λευκά πλέον. Και ακόμα κάτι που έκανε ο Ανδρέας είναι να περάσει βερνίκη σε όλα τα πλαστικά και να τρίψει 1, 2 και 3 κομμάτια που θα υποδεχθούν και το τελικό του σχέδιο. Ένα ακόμα έξτρα σχέδιο που θέλω να υπάρχει από πάνω. Για το φτερό και αυτό το κομμάτι, το σχέδιο αυτό έχει κοπεί δίπλα, η μάσκα του, γιατί θα είναι και αυτά με μάσκες, αλλά όχι λευκά, θα είναι άλλο χρώμα. Και αυτή τη στιγμή κόβουμε το σχέδιο για αυτό το κομμάτι. Πάμε δίπλα.
Και πανέτοιμα και τα τρία σχέδια αυτά για τα τρία προσφυγικά πλαστικά. Τη μάσκα, αυτή τη μύτη εδώ και το φτερό. Και για την ιστορία, η διαφορά αυτών των μασκών από τις μάσκες των Doodles είναι πως εδώ θέλαμε να ρίξουμε χρώμα πάνω στο σχέδιο αυτό, σαν stencil, και να μείνει το χρώμα από κάτω όταν αφαιρεθεί η μάσκα. Ενώ στα σχέδια των Doodles θέλαμε να καλύψουμε το σχέδιο έτσι ώστε να διατηρηθεί το από κάτω χρώμα και αφού ρίξουμε το από πάνω χρώμα, όταν αφαιρεθεί η μάσκα, το σχέδιο να παραμείνει στην προηγουμένη περίπτωση λευκό. Και μετά από αυτή την επιστημονική λεπτομέρεια, ήρθε η ώρα, χωρίς να χάνουμε τον χρόνο, να περάσουμε αυτές τις μάσκες επάνω στα πλαστικά. Και ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, το χαρτί αυτό της κουζίνας είναι ότι πρέπει για βάση πλαστικού την ώρα που βάζει μάσκα πάνω του. Να χαιρετάει. Γενικά μιλώντας, καθ' όλη την μορφοποίηση των πλαστικών άλλαξα αρκετές φορές τις απόψεις μου ως προς το τι σχέδια θέλω να βάλω. Μία από αυτές τις αλλαγές ήταν και τα από πάνω σχέδια που όπως είπα νωρίτερα θα έμειναν μόνο στα τρία μπροστινά κομμάτια. Όταν τα τοποθετήσαμε στα τρία μπροστινά κομμάτια, όλο το υπόλοιπο κουστούμι έμοιαζε πολύ άδειο. Επομένως αποφάσισα να τοποθετήσω σχέδια σε μερικά ακόμα σημεία, τα οποία κόβουμε στα επόμενα κλιπάκια. Το σύνολο των διαδικασιών αποτύπωσης των μαύρων σχεδίων επάνω στα πλαστικά διήρξε περίπου μία εβδομάδα. Και ως σύνολο διαδικασιών αναφέρομαι αρχικά στον ψηφιακό σχεδιασμό των σχεδίων στον υπολογιστή ως Vector από τον Ανδρέα, στο κόψιμο όλων αυτών των μασκών από το μηχάνημα, στον καθαρισμό των κομμένων μασκών αφαιρώντας το περιττό βινίλιο ώστε να φανερωθεί το σχέδιο, στο πέρασμα του σχεδίου στην ταινία μεταφοράς προσεκτικά μην μείνει τίποτα πίσω, στην εφαρμογή της κάθε μίας μάσκας στη θέση της στο εκάστοτε πλαστικό, στην πολύ προσεκτική και λεπτομερή απαιτητική αφαίρεση της ταινίας μεταφοράς της μάσκας προκειμένου να μην φύγει κάποιο κομμάτι της και να γίνει μη αναστρέψιμο λάθος στην πορεία. Στο μασκάρισμα της κάθε μίας μάσκας με χαρτοτενία ώστε να μην ξεφύγει πουθενά το μαύρο χρώμα το οποίο ψυκάσαμε αμέσως μετά με τον αερογράφο και προφανώς στο τέλος στην αφαίρεση των χαρτοτενιών και των μασκών, ένα βήμα που ήθελε εξίσου προσοχή μην πεταχτεί από κάπου το χρώμα που ενδεχομένως να μην είχε κάτι καλά. Τα τελευταία σχέδια μπήκαν με επιτυχία επάνω και στα τελευταία κομμάτια πλαστικών και τώρα προφανώς έχει έρθει η σειρά να περάσει το χρώμα από πάνω, το μαύρο χρώμα. Και είδα τον Ανδρέα να φέρνει αυτό εδώ το μαύρο σπρέι και θεώρησα ότι θα το πιάσει και θα ρίξει επάνω στο σχέδιο το χρώμα. Όχι, έκανε κάτι άλλο το οποίο με το που το είδα λέω αυτό πρέπει να μπει στο βίντεο. Για ποιο λόγο δεν περνάμε απευθείας το μαύρο πάνω στο σχέδιο από το σπρέι και το κάνουμε έτσι? Γιατί από το σπρέι η ποσότητα του χρώματος που πέφτει είναι τόσο πολύ που θα μπει από κάτω από τη μάσκα και θα έχουμε τρεξίματα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το μαγικό εργαλείο. Υπάρχει αυτό το εργαλειάκι και μπορούμε και ελέγχουμε την ποσότητα του χρώματος. Φαντάζεσαι ότι θα γίνονταν τώρα άμα το πλακώναμε είτε με πιστόλι είτε με σπρέι? Σίγουρα θα γινόταν μαύρο, αλλά... Θα βάχαμε και τραπέζι μαύρο. Αυτό ήταν το λιγότερο. Όταν βγάζαμε τη μάσκα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Το πρώτο χεράκι το περνάμε άχνα, για να μην τρέξει το χρώμα από κάτω από τη μάσκα, γιατί ούτως ή άλλως αν γίνει είτε έτσι τα αλλιώς θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, οπότε περνάμε μία άχνα η οποία θα λειτουργήσει σαν εμπόδιο ώστε να προχωρήσει το χρώμα κάτω από τη μάσκα. Οπότε όταν βγάλουμε τη μάσκα μετά, οι γραμμές θα είναι, επειδή είναι πολύ λεπτές κιόλας και είναι επικίνδυνο, θα είναι κοφτές, λες και το έχουν κάνει εκτύπωση. Περάσουμε 2-3 χεράκια απαλά. Δεν θέλει πολύ χρώμα.
Λοιπόν, το αφήνουμε τώρα στην άκρη αυτό. Και περίπου κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα αργότερα ήταν όλα έτοιμα προκειμένου να περάσουμε στην οριστικοποίηση με το τελικό βερνίκι. Α, παρένθεση, μην το ξεχάσω. Εκτός από όλα όσα κάναμε στα κύρια πλαστικά, υπάρχει ένα μέρος του κουστούμιου που λόγω της θέσης του φαντάζομαι ονομάζεται γραβάτα. Είναι εκείνο ανάμεσα στα πόδια του αναβάτη μπροστά από τη σέλα. Τέλος πάντων, εκείνο δεν ήθελα να είναι ίδιο με το υπόλοιπο. Ήθελα να ξεχωρίζει κάπως. Η αρχική σκέψη ήταν να το βάψω μαύρο. Αλλά αυτό παρά ήταν πολύ εύκολο, έπρεπε να το κάνουμε πιο σύνθετο. Επομένως, αυτό που σκέφτηκα είναι να το κάνω carbon, ανθρακόνημα. Ή τουλάχιστον να μοιάζει έτσι. Αλλά δεν σταμάτησα εκεί, επάνω από το ανθρακόνημα περάστηκαν και σε αυτό το σημείο doodles με την ίδια τεχνική των μασκών. Και φυσικά το καταληκτικό στάδιο ήταν το βερνίκι, όπου για τα πρακτικά σε κάθε ένα από τα 16 στο σύνολο κομμάτια του κουστούμιου έπεσαν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 3 με 4 χέρια βερνίκι. Για περισσότερη προστασία. Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της μορφοποίησης των πλαστικών, τελευταία εκκρεμότητα που έπρεπε να κλείσει πριν μπουν επάνω ήταν η αλλαγή της εξάτμισης. Η εξάτμιση που είχε επάνω το μηχανάκι όταν το παρέλαβα δεν ήταν η δικιά του και είχε τοποθετηθεί επάνω με πατέντα λόγω του ότι δεν ήταν 100% συμβατή. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το να υπάρχει ανεξέλεγκτος τζόγος σε αυτήν εξαιτίας της όχι και τόσο καλής στερέωσής της. Και αυτό ήταν ο πρώτος λόγος που ήθελα να αλλάξω. Ο δεύτερος ήταν καθαρά αισθητικός. Ήθελα κάτι πιο μίνιμαλ, ας πούμε. Και μετά από μια αρκετά μεγάλη αναζήτηση που έκανα, καταστήματος που να φτιάχνει από το 0% custom εξατμίσεις, κατάφερα να βρω μόνο ένα. Και όταν λέω 100% custom, εννοώ όλα από την αρχή. Κούρμπες, βάσεις, σχέδιο, τα πάντα. Κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο, μιας και δεν υπήρχε τίποτα έτοιμο που να καλύπτει τις δικές μου ψυχαναγκαστικές επιθυμίες, να το θέσω έτσι. Τέλος πάντων, το μοναδικό κατάστημα αυτό που βρήκα ήταν στις Τσαχαρνές και λέγεται Dragon's Exhaust. Και κατόπιν περιγραφής στον εκεί μάστορα του τι ακριβώς ζητάω, και αφού το συζήτησαμε λίγο και μου εξήγησε τα τι για τα πώς πρέπει να λάβω υπόψη μου, αυτό είναι το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε. Λαμβάνοντας όλες τις λεπτομέρειες υπόψη, είμαι αρκετά ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα. Είναι 99% αυτό που είχα στο μυαλό μου, αλλά ας το αφήσουμε εκεί. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας την ολοκαίνουργια εξάτμιση φορεμένη, επέστρεψα πάλι στο συνεργείο για να κάνουμε τις τελικές ρυθμίσεις και νομίζω ότι παρέλειψα να το αναφέρω. Μία αναβάθμιση που έκανα και η μοναδική αναβάθμιση που έκανα μοτερικά, ας πούμε, ήταν η αλλαγή, η αναβάθμιση καλύτερα του καρμπιλατέρ με ένα λίγο καλύτερο. Ναι, το ρυθμίσαμε, τώρα δουλεύει πραγματικά ρολόι και η μόνη εκκρεμότητα που είχε μείνει ήταν να επιστρέψω για την τοποθέτηση του κουστούμιου. Epilogue. Και για να μην τα απολογώ, επειδή μάλλον θα έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά του βίντεο, εάν δεν έχουμε ξεπεράσει, το project παπί είναι επιτέλους. Επιτέλους δηλαδή, βασικά. Πανέτοιμο. Επιμελώς ατιμέλητο στην τελειότητά του, που λέγει και ο Ανδρέας, και αυτό το αποτέλεσμα ή θα σου αρέσει ή θα σου αρέσει. Όχι πλάκαν. Ή θα σου αρέσει ή δεν θα σου αρέσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Τώρα, η πιο κλασική ερώτηση που δέχομαι όλο αυτό το διάστημα είναι η προφανής, εάν άξιζε τον κόπο, τον χρόνο και τα χρήματα που έδωσα, μιας και σχεδόν
τα περισσότερα ήταν προσωπική εργασία. Για μένα, γνωρίζοντας ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, άξιζε και με το παραπάνω. Γιατί αρχικά, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, πλέον ξέρω να λύνω και να δένω το μηχανάκι απ' έξω και ανακατοντά. Θα μου χρειαστεί κάποια στιγμή μάθε τεχνικιά, είναι που λένε. Δεύτερον, καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξα τις δημιουργικές μου ικανότητες. Έμαθα τεχνικές και υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά για κατασκευές που σίγουρα θα μου φανούν χρήσιμα στο μέλλον. Αλλά εκτός του πρακτικού κομματιού, η όλη ενασχόληση με αυτό το project ήταν μια όαση ελευθερίας μέσα στην καταπίεση και ρουτίνα της Αθήνας για μένα. Γενικά όμως δεν επαναπαύομαι. Αυτό είναι, δουλεύει έτσι, πάρτο. Πάντα μου άρεσε να πιέζω τα όρια και να δημιουργώ ό,τι έχω στο μυαλό μου. Και όλα από κάπου ξεκινάνε. Χτες ήταν το ποδήλατο, το fireball, σήμερα είναι το παπί, αύριο ποιος ξέρει τι μπορεί να εμφανιστεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου αρχικά στον Κώστα από το συνεργείο Μαρινόπουλος Μότο για τη φιλοξενία και την ασυναγώνιστη βοήθειά του σχετικά με την αναδόμηση του μηχανικού κομματιού του παπιού και φυσικά στον Ανδρέα από το Athens Custom Bicycles για τα τεράστια αποθέματα υπομονής του. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, θεωρώ δεδομένο πως ένας από τους δύο να μην υπήρχε, το σημερινό βίντεο δεν θα γυρίζονταν καν. Γιατί πολύ απλά τα τελευταία 5 περίπου χρόνια που ζω στην πόλη της Αθήνας, όχι μόνο δεν έχω συναντήσει, δεν έχω ούτε καν ακούσει για ανθρώπους που όχι απλά θα μπορούσαν να με βοηθήσουν, ούτε καν θα έμπαιναν στη διαδικασία συζήτησης για ένα project αυτού του Πελληνικούς που θα έβγαζε ένα τέτοιο κατά τη δική μου άποψη μαγικό προϊόν. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να αναποθέσω μερικούς από τους λόγους που πραγματικά το πιστεύω αυτό, δηλαδή πως χωρίς τη συμμετοχή του Κώστα και του Ανδρέα, ίσως να μην ξεκινούσε ποτέ αυτό το εγχείρημα ή ακόμα και να ξεκινούσε, ενδεχομένως να μην τελείωνε ποτέ. Πρώτον, πολλές φορές τύχαινε να μου παραχωρήσουν κατά κάποιο τρόπο το χώρο τους για δικές μου εργασίες. Δεύτερον, σε συνέχεια του χώρου μου έδιναν πρόσβαση και στα εργαλεία τους για να φτιάξω κάτι δικό μου. Τρίτον, τα ωράρια καταστημάτων είχαν πάει περίπατο καθ' όλη τη διάρκεια του project, διότι πολύ απλά, εάν εργαζόμασταν μόνο ώρες καταστημάτων, το παπί δεν θα τελείωνε ούτε σε 2 χρόνια. Τέταρτον, σε ό,τι και να ζητούσα, ήταν διατεθειμένοι να με εξυπηρετήσουν χωρίς ιδιαίτερα τι και πώς. Πέμπτον, και ίσως το πιο σημαντικό για μένα, ήταν πως μπορούσα να βγάλω βίντεο όλες τις εργασίες και διαδικασίες στον χώρο τους, χωρίς περιορισμούς στο ότι θα φαίνεται. Η πλειοψηφία των καταστημάτων δεν το δέχεται αυτό. Δεν ξέρω, ίσως να είμαι εγώ υπερβολικός, αλλά αλήθεια θεωρώ ότι ο συνδυασμός όλων αυτών είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Και πιστέψτε με, μιλάω εκ πείρας. Αίμα, δάκρυα και υδρώτας, κυριολεκτικά ο δρόμος ήταν αρκετά μακρύς. Εν κατακλείδη, ένα χρόνο περίπου μετά από την αλλαγή της πρώτης βίδας στο μηχανάκι στο πλαίσιο της αναδόμησής του και παραθέτοντας το τελικό full custom αποτέλεσμα αυτής της αναδόμησης συγκριτικά με το πως ήταν πριν όταν το παρέλαβα, θα κλείσω και το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω γιατί πραγματικά θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για αυτό το αποτέλεσμα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.